Λοιπόν, πάμε κανονικά στο lifestyle των Πάμε επωνύμων. Στο lifestyle, λοιπόν. Πάμε στα νυχτοπερπατήματά μας. Πήγαμε σε εγγένεια του Χάρη Σιανίδη, Beautiful People. Πήγαμε σε παρουσιάσεις βιβλίων. Όλα τα γυρίσαμε και έχουμε Ματθήλτη Μαγκύρα. Καθισό δεν είχατε. Αποκλειστικά μας λέει τι θα κάνει η Μπέτη Μαγκύρα του χρόνου στον Αντένα και λέει και μια ιδιαίτερη ατάκα για αυτούς που παίρνουν αποφάσεις εκεί. Έχουμε λοιπόν Αφροδίτη Γραμμέλη, Δημήτρη Παπανότα σχολιάζουν την τηλεοπτική επικαιρότητα. Δημήτρης Παπανότας λέει μια ιδιαίτερη ατάκα για τον Γιώργο Λιάγκα και ρεπορτάζ για τον εαυτό του. Και Μαρία Κορινθίου. Ρεπορτάζ για τον εαυτό του. Ναι, θα τα πει ο Δημήτρης Παπανότας. Πλέον κάνουμε ρεπορτάζ για τον εαυτό μου. Θα κάνω live και θα κάνω ρεπορτάζ για τον εαυτό μου. Θα έχω μεγάλες αποκαλύψεις. Θα μου την πέσω και θα τα πω όλα σε μένα, εγώ, για σας. Θα γίνει με την Μπέτη. Τι εννοείς τι θα γίνει με την Μπέτη? Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ λέει για αλλαγές, για αλλαγή ώρας, ότι μπορεί να πάει καθημερινό. Να χωριστεί η ζώνη η πρωινή και να έχει μετά το Λιάγκα ένα δίωρο η Μπέτη Μαγκύρα. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω. Αυτοί ξέρουν. Αυτό είναι το θέμα. Να ξέρουν εκείνοι, γιατί εκείνοι έχουν το κατάστημα. Εκείνοι πρέπει να δουν πώς θα το δουλέψουν. Εμείς ό,τι και να πούμε, τι μας νοιάζει, έτσι δεν είναι, δεν δικό μας κατάστημα. Θα μπορούσε για να κερδίσει λίγο παραπάνω, για να κάνει και 5 νούμερα τηλεθέαση παραπάνω, να βάλει και λίγο κίτρινη αλλά το πίπερο. Γιατί να το κάνει το κίτρινο? Τόσα ωραία χρώματα υπάρχουν. Υπάρχουν και κάποιοι τηλεθεατές, ας πούμε, που θέλουν να δουν κάτι άλλο. Πού θα το δουν αυτό το κάτι άλλο, αν δεν τους το δίνεις? Έλεγες αν ήσουν σε ένα πάνελ αυτή τη στιγμή για την δικαστική διαμάχη του Μαζονάκη με συγγενικό του πρόσωπο. Ναι, θα έλεγα τα ενίκομοι εν δήμο. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι η τηλεόραση, όταν είναι μια τέτοια τα πρόσωπα, ασχολείται. Ωστόσο, για μένα είναι στενάχωρο, είναι πολύ στενάχωρο όλο αυτό που συμβαίνει. Ελπίζω να λήξει εκτός δικαστηρίων, πολύ ήρεμα, γιατί τα αδέρφια τα ενώνει το αίμα, όχι οι περιουσίες. Γίνεται, Δημήτρη, στην εκπομπή να γίνεται όλο αυτό με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και τον Γιώργο Λιάγκα. Έχει συνεργαστεί και με τον Γιώργο Λιάγκα. Τι συμβαίνει μεταξύ τους? Οι πληροφορίες που έχει μεταδώσει για μένα και που αφορούν το πολιτικό κομμάτι δεν ήταν ακριβείς. Ο Γιώργος Λιάγκας. Φαίνεται ότι παίρνει πληροφορίες από το γραφείο του Προέδρου, ο οποίος όμως θέλει να διοχετεύει λάθος πληροφορίες. Αυτό που έχει πει κατ' επανάληψη ο Γιώργος, ότι εγώ έβαλα λιτούς και δεμένους για να συναντήσω τον Πρόεδρο, είναι ψέματα. Είπα ότι όποτε θέλει μπορούμε να βρεθούμε στην εκπομπή του να πούμε το πραγματικό ρεπορτάζ. Το TV Queen πιστεύεις ότι θα βγάλει την επόμενη Ελληνίδα παρουσιάστρια? Να την επόμενη Μενεγάκη, περιμένω να τη δω από εκεί. Πώς δεν σκέφτηκε κανένας να πάει στη σχολή δημοσιογραφίας του Παντίου Πανεπιστημίου? Να πει σε 20 φοιτήτρες, θέλετε να έρθετε να κάνουμε μια ωραία τηλεοπτική εκπομπή? Θα ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα. Γιατί θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα κορίτσια. Νομίζω θα έπρεπε να δοθεί μια τέτοια ευκαιρία σε ανθρώπους που έχουν επιλέξει να το σπουδάσουν το αντικείμενο. Η Ελένη Μενεγάκη, αν δεν κλείσει κάπου του χρόνου, λίγο θα σου λείψει? Είμαι βέβαιος ότι πάλι θα κάνει την καλύτερη επιλογή. Θα μας βάλει τα γυαλιά σε όλους. Θα δούμε στο γυαλί του χρόνου. Θα κάνει την καλύτερη επιλογή. Αν έχει αυτό που ψάχνει να βρει και αυτό που ξέρει αυτή ότι χρειάζεται να βρει, θα τη δούμε φυσικά. Η κυρία Λίτσα Πατέρα δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένη από τη διάρκεια εκπομπής των ζωδίων στο εκπομπή πρωινό. Όταν βρισκόμαστε μπροστά από το γυαλί, έχουμε ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο με συγκεκριμένες ώρες που μπαίνουμε, που βγαίνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Σένα οι ώρες σου τηρήθηκαν, το πότε μπαίνεις, πότε βγαίνεις, πόσο κάθεσαι? Γεια σου, Σίδερα. Έμα και εσύ. Λες και δεν ξέρεις κάτι. Μαρία, κάνεις. Όταν γράφαμε τα σούπερ, έλεγα τι σούπερ θα γράψουμε στη Μαρία Κορινθίου, διότι δεν απάντησε κάτι. Ματάκια. Αλλά το γέλιο της. Η Κορινθίου με κοίταξε πονηρά. Για πόσο καιρό ακόμα όμως θα ασχολούμαστε με αυτό που έγινε με τη Μαρία Κορινθίου και το Λιάγκα? Νομίζω ότι περνάει ο καιρός και θεωρώ ότι πρέπει να κάνει μια νέα επικαιρότητα η Μαρία. Έχουμε κολλήσει σε αυτό που έχει μείνει εκεί. Είναι ταλαντούχα, κάνει πολλά πράγματα. Να δούμε κι άλλα παρακάτω. Θα διαφωνήσω. Έναν άνθρωπο όταν τον έχει πληγώσει κάτι πολύ, όταν έχει πιεστεί, όταν έγιναν όλα αυτά με την έξοδο από τον Αντένα τότε, πτώνες κάμερες απ' έξω. Εννοείται, η Μαρία Κορινθίου είναι πολλά παραπάνω πράγματα από αυτή την... Ακούμε το ίδιο, γι' αυτό έχετε και εσείς προτάτε και καλά έκανε και τώρα δεν απάντησε και γέλασε, γιατί όλες τις άλλες φορές όλο κάτι λέει και ρίχνει λάδι στη φωτιά και μέχρι πρόσφατα έδινε και πολλές συνεντεύξεις. Για το θέμα το συγκεκριμένο, ναι. Τελικά τι είναι το κίτρινο στην τηλεόραση? Εγώ ψάχνω να δω τελικά αυτό το κίτρινο που λένε ποιες εκπομπές το έχουν, ποιες δεν το έχουν, άλλες το θέλουν, άλλες δεν το θέλουν. Να βγει κάποιος να πει επίσημα, κίτρινη δημοσιογραφία είναι αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, και άμα το πει, θα βάλουμε, ξέρεις, όλη κατεωνολογία και θα πάμε όχι. Όλοι κάπως μέσα μπαίνουν και βγαίνουν. Είναι μια μεγάλη συζήτηση γενικότερα. Κοίταξε, το κίτρινο γιατί μπορεί έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζεσαι ένα θέμα. Αυτό. Δεν έχει να κάνει με το θέμα αυτό καθ' αυτό, ούτε τις δηλώσεις, ούτε την κατάσταση, ούτε τους ανθρώπους που εμπλέκονται.
μπορεί να πάρει το καλύτερο θέμα και να το κάνει κίτρινο, γιατί έχει αυτή την πρόθεση, αυτή τη διάθεση. Γιατί δεν έχει τη γνώση, γιατί δεν έχει τον τρόπο δεν για είναι να θέμα γνώση. Προσέγγιση, Μαρία, δεν είναι θέμα γνώση. Προσέγγιση. Είναι θέμα γνώση και θα σου πω γιατί το πιστεύω. Όχι, όχι, γιατί όχι. Πάρα είναι πολλοί άνθρωποι. Ψυχική ευγένεια και ψυχική δουλειά. Και αυτό. Αλλά και η γνώση είναι το ευτελέ του έλα μωρέ, τι κάνει, σε lifestyle είναι πρόταση. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί και εκεί υπάρχουν κόκκινε γραμμέ, υπάρχουν όρια, υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή. Πρέπει να ξέρουμε πώς να κάνουμε το ρεπορτάζ για να μην γίνει κίτρινο. Μπράβο. Αυτό εννοώ στη γνώση. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει μια αρνητική προκατάληψη για την τηλεόραση και το lifestyle γενικά. Ο τρόπος που το διαχειρίζονται οι εκπομπές. Όσο πιο κίτρινο και όσο πιο lifestyle, πάει και καλύτερα. Αυτό, η αρνητική προκατάληψη δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, κάνουμε εμείς μια εκπομπή μια μέρα που δεν έχει πάρα πολύ κίτρινο. Ενώ δεν έχει πάρα πολύ να τσακώνει την παρουσίαση. Τοποθετήσει, ίντριγκε και όλο αυτό. Και την άλλη, κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Τη μέρα λοιπόν που είναι. Το πιο κίτρινο πάει καλύτερα. Έτσι και έχει μάθει κίτρινο. Μάλλον ο τηλεθεατής, δεν ξέρω. Και είναι μεγάλη συζήτηση για το τι μαθαίνει ο τηλεθεατής, αν ξεκινάει μεγάλη από το μέσο ή τον δέκτη. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι κίτρινο όταν ο κόσμος, μια μερίδα του κόσμου, το βλέπει, το σέβεσαι. Θέλω να καταλάβω, ο Παπανώτας με τον Λιάγκας. Όχι, αν ακούω εγώ τον Νίκο, κάτι μου είπε και δεν τ' άκουσα. Αλλά... Θα το εξηγήσουμε. Ο Λιάγκας. Έχει λάθος ρεπορτάζ, πιστεύετε. Παιδιά, συγγνώμη, από ό,τι καταλάβα, ο κύριος Λιάγκας κάνει σωστά τη δουλειά του. Οπα. Δηλαδή, εννοώντας ότι. Έγραψε αυτό. Παίρνει. Τι, πιο πολλά. Μια χρονιά λέμε ο Λιάγκας. Α, ο κύριος Λιάγκας. Φάνηκε άσχημο, δεν ξέρω τώρα. Καλά, οκ, okay, τέλος πάντων, η σωστή δουλειά ενός δημοσιογράφου και ενός παρουσιαστή είναι να πάρει τηλέφωνο και να κάνει ρεπορτάζ. Λέει ότι μιλάει με τον Κασελάκη, με τον γραφείο. Αυτό θα κάνει κάποιος. Για να μάθει ρεπορτάζ, θα σηκώσει τηλέφωνο και νομίζω ότι και ο ίδιος ο. Θα πει να ρωτήσω και την άλλη πλευρά. Μιλάει και με τον ίδιο. Αυτό, ότι υπάρχουν δύο πλευρές και πάντα υπάρχουν δύο πλευρές. Ο ένας τα λέει με τη δική του οπτική, ο άλλος τα λέει με τη δική του οπτική. Όχι, νομίζω ότι. Και η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Εκεί ενίστα το Δημήτρη. Ο Δημήτρη δεν νομίζω ότι μίλησε για δύο οπτικές. Ο Δημήτρη μίλησε ότι λάθος πληροφορίες πάνε στο Γιώργο Λιάγκα που μιλάει με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα είναι και στις Πέτσες ο Γιώργος Λιάγκας, να πούμε, και νομίζω πρέπει να συναντήθηκαν με τον Στέφανο Κασελάκη. Έχουν κάνει το τρίτο κατά σειρά φέτος τη σεζόν. Άρα, σε σχέση με το TV Queen. Δίκιο. Η, καλά, γιατί για η Σταματίνα Τσιμτσιλή θεωρώ ότι είναι με τη μεριά των τραγουδιστών. Από εκεί είναι η για πληροφορία. Για το TV Queen, θα σας πω εγώ που έχω τελειώσει αυτή τη σχολή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο της Δημοσιογραφίας. Νομίζω ότι δεν έρχεται κάποιος να πει στα παιδιά εκεί: ελάτε να βγείτε παρουσιαστές. Εμείς κάναμε νεοτερισμό και ήμασταν μαθητές του κ. Βέλτσου. Δηλαδή, όταν πας ακούσεις για TV Queen. Κάποιος από το Πανεπιστήμιο. Δεν θεωρώ ότι θα ακουστεί καλά. Το σκεφτόταν μάλλον. Πάμε, ναι, θα έκανε. Και εκεί επίσης μετράει και το άλλο μέρα. Είναι για άλλη συζήτηση. Τελικά, για να είσαι παρουσιαστής, πρέπει να έχεις τελειώσει δημοσιογραφία. Γιατί πρέπει να ξέρεις και δύο γράμματα. Σίγουρα. Να μιλήσεις και να ξέρεις. Είναι βασικό. Να ξέρεις και να κάνεις μια συνέντευξη. Να ξέρεις να μιλήσεις σωστά. Να έχεις το μαρκετινίστικο να κρατήσεις ένα τρίωρο. Δεν έχεις να κάνεις σπουδές. Όχι. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις.